Γεια σας και από μένα. Σας καλωσορίζουμε στον τόπο μας. Όπως ακούσατε και από τους προηγούμενους ομιλητές, είναι ένας τόπος που έχει πολλά προβλήματα. Εμείς είμαστε μια επιτροπή που συγκροτήσαμε βιοπαλαιστές εργαζόμενοι από το Βόρειο Μενίδη, την περιοχή των Μεγάλων Σχήνων, κάτω από ένα κοινό πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Μας ήρθανε ειδοποιήσεις ότι λόγω της ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής μας, Μεγάλα Σχήνα Β, πρέπει να πληρώσουμε εισφορά σε χρήμα. Μιλάμε για εξοντωτικά ποσά, τα οποία οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε ούτε καν ετήσιο εισόδημα τόσα ποσά. Δημιουργήσαμε την Επιτροπή, κάναμε διαμαρτυρία και στο Δήμο εδώ του Μενιδίου και έχουμε τα εξής. Υπάρχει γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που λέει ότι αυτές οι εισφορές πρέπει να παραγραφούν. Επίσης, ο Σύλλογος Πρόοδος που είναι στο Βόρειο Μενίδη προσέφηγε στο Συνήγορο του Πολίτη και έχουμε στα χέρια μας γνωμοδότηση του Συνήγορου του Πολίτη ότι πρέπει να παραγραφούν. Το τι γίνεται σήμερα με αυτή την υπόθεση είναι ότι στο Δήμο έχουν βρει άλλο τρόπο να εμφανίζουν την εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα και πάλι μας ζητάνε χρήματα. Είναι μικρότερα τα ποσά από τα αρχικά, αλλά πάλι ο κόσμος δεν μπορεί να τα πληρώσει. Λοιπόν, μιλάμε για μια περιοχή στο Βόρειο Μενίδη, όπου, ακούστε το αυτό, όπως θα το ξέρετε άλλωστε και στην Ανατολική Αττική είναι πολλές οι περιοχές, που δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστημα. Είμαστε ακόμα με βόθρους, που δεν υπάρχει δημόσιο δίκτυο ίδρευσης. Είμαστε ακόμα με νερουλάδες. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπάρχει και συγκέντρωση σε λίγες εταιρείες και έχουν ανεβεί και τα κόστη. Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, η περιοχή μας πάσχει από υποδομές κάθε είδους. Γι' αυτό λοιπόν, και αυτός είναι ο λόγος και της παρουσίας μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θέλουμε να δηλώσουμε αποφασισμένοι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να παραγραφεί αυτή η λεγόμενη εισφορά σε χρήμα. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις αυτό να γίνει. Μαζί με τους κατοίκους, μαζί με τους φορείς της πόλης, σωματεία, συλλόγους. Είναι σήμερα εδώ και οι σύλλογοι από πολλά σωματεία. Έχουμε την στήριξη των εκπαιδευτικών, των οικοδόμων, του Συλλόγου Γονέων, του ΕΣΥΝ και μια σειρά από φορείς της πόλης μας. Ζητάμε λοιπόν να παραγραφεί. Μαζί με τους φορείς της πόλης μας απαιτούμε μείωση των δημοτικών τελών για τα λαϊκά στρώματα, εργαζόμενους, μικρούς επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αύξησή τους για τις μεγάλες επιχειρήσεις, σούπερ μάρκετ, τράπεζες κτλ. Η Δημοτική Αρχή αλλά και η Περιφέρεια να διεκδικήσουν τα λεφτά που δικαιούνται από την κρατική χρηματοδότηση και να μην αποστρέφονται στους εργαζόμενους κατοίκους προσπαθώντας να βγάλουν τους λεγόμενους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς τους, δηλαδή χαρατσώνοντας εμάς τους δημότες. Σας ευχαριστούμε.